τείχο αποσπασμάτων. Ποιμενική συμφωνία, Μπετόβεν. Η θάλασσα, Ντεμπιουσί. Νυχτερινή χορή, Σούμπερτ. Χορογραφίες, Τόμ Στίρλινγκ. Κυρίες και κύριοι, φίλοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε πάλι στα Δημήτρια, το θαυμάσιο αυτό φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη, για να σας μεταδώσουμε το μπαλέτο της Comische Oper του Βερολίνου, πρωτεύουσας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Επειδή ο κόσμος περιμένει αρκετή ώρα για να αρχίσουμε, θα σας πω πάρα πολύ λίγα. Απλώς θέλω να πω ότι το πρώτο έργο είναι η Ποιμενική, η Παστοράλ, μια χορογραφία του Τόμ Σίλινγκ, εμπνευσμένη από την έκτη συμφωνία, την Ποιμενική, του Λούντβιχ φαν Μπέιτοβεν. Ο Μπέιτοβεν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος τσακωνόταν με τους πάντες, με τους ανθρώπους γύρω του, τους συνεργάτες του, τον ανιψιό του, αλλά στη φύση κατάφερε να βρίσκει πάντα την ηρεμία. Έτσι, με την έκτη συμφωνία, δείχνει όλη του αυτή την αγάπη για τη φύση. Ο Τόμ Σίλινγκ, ο χορογράφος όμως, δεν εκφράζει ακριβώς αυτό που εκφράζει ο Μπέιτοβεν, αλλά πιάνει την έκτη συμφωνία για να δώσει τις ανθρώπινες σχέσεις. Ποιμενική συμφωνία, Ludwig van Beethoven, χορογραφία Tom Schilling, από το μπαλέτο του Comische Oper του Βερολίνου, πρωτεύουσας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Ο συνθέτης, ο διάσημος Γάλλος συνθέτης, είχε πει ότι η θάλασσα μου φάνηκε πολύ καλή. Μου έδειξε όλες τις διαθέσεις της. Και σε ένα φίλο του, τον André Messager, είχε γράψει ότι ίσως δεν το ξέρεις, αλλά σκόπευα να γίνω ναυτικός. Μόνο που οι διάφορες καταστάσεις της ζωής δεν μου επέτρεψαν να πραγματοποιήσω αυτό το όνειρό μου. Έδειξε όμως όλη του την αγάπη για τη θάλασσα μέσα από το έργο του, τη σύνθεσή του, La Mer, η θάλασσα που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 15 του Οκτώβρη του 1905, στις συναυλίες L'Amoureux. Ο Τόμ Σίλινγκ εμπνεύστηκε από την μουσική του Ντεμπιουσί και έδωσε μία χορογραφία, πάντα στο δικό του τελείως προσωπικό ύφος, όπου θέλει να δείξει την πορεία του ανθρώπου μέσα από τη ζωή. Θέλει να δείξει την σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο παιχνίδι και στην πραγματικότητα, ανάμεσα στην φύση και τον άνθρωπο. Ένα αγόρι κοιτάει, παίζει με τον άνεμο και με τα κύματα. Μια κοπέλα κοιτάει τα κύματα. Κάποια στιγμή αυτό το αγόρι και αυτή η κοπέλα συναντιόνται. Γίνονται ένα, χωρίζουν, ξανασμίγουν και η χορογραφία μέσα από τη φύση δείχνει την πορεία τους αυτή μέσα από τη ζωή. Με τις χαρές, τις λύπες της, τη μοναξιά της και το τελικό σμίξιμο, την αρμονία και την αγάπη.
Η θάλασσα του Claude Debussy. Χορογραφία Tom Schilling. Χορεύουν η Καμίλα Μακβαφ και ο Ντίτερ Χιούλσε. Του μπαλέτου της Κόμισε Όπερ του Βερολίνου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ανατολικής Γερμανίας. Η θάλασσα του Claude Debussy σε χορογραφία Tom Schilling που ερμήνευσαν η Καμίλα Μάχβα και ο Δίτερ Χίλσε. Καμίλα Μάχβα και Δίτερ Χίλσε στην θάλασσα του Claude Debussy. Το κοινό χειροκροτά με ενθουσιασμό τους δύο γερμανούς καλλιτέχνες στο φέτο της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη, από όπου γίνεται και η ζωντανή αυτή μετάδοση της ΑΕΠ. Και πάλι οι δύο καλλιτέχνες εμφανίζονται μπροστά στο κοινό που τους χειροκροτά με ενθουσιασμό για την θαυμάσια ερμηνεία τους στην χορογραφία αυτή του Tom Schilling, εμπνευσμένη από τη θάλασσα του Claude Debussy. Καμίλα Μάχβαρτ και Δίτερ Χίλσε. Πάντα από το θέατρο της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών σε ζωντανή μετάδοση της παράστασης του Komische Oper του Βερολίνου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας στα πλαίσια των Δημητρίων, το ετήσιο αυτό φεστιβάλ που οργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Έχουμε κοντά μας μία φωτογραφία την οποία ελπίζω να μπορούμε να δούμε. Αυτή είναι η Komische Oper του Ανατολικού Βερολίνου, το εξωτερικό και το εσωτερικό του θεάτρου. Το εξωτερικό του θεάτρου και στο κάτω μέρος της οθόνης σας βλέπετε μία άποψη του εσωτερικού. Και τώρα, μετά από την θάλασσα του Claude Debussy, πάμε σε μια άλλη χορογραφία του Tom Schilling, εμπνευσμένη από την μουσική του Franz Schubert. Συγκεκριμένα, μουσική δωματίου του Franz Schubert, από το Allegro σε Do Elassona και το Adagio σε Mi Ifesimizon, αν θυμάμαι καλά. Και πάνω σε αυτό τη μουσική, ο Tom Schilling έκανε μια χορογραφία για τρία ζευγάρια. Κάποια στιγμή, τα ζευγάρια αυτά, ο ένας άνδρας από όλους αυτούς γίνεται το κέντρο του ενδιαφέροντος. Είναι ο ξένος, ο μυστηριώδης, που ασκεί μια περίεργη γοητεία σε όλους και ιδιαίτερα σε μια κοπέλα η οποία και τον ακολουθεί. Γοητεύεται, τον ακολουθεί, γίνεται ένα μαζί του και τελικά πεθαίνει, γιατί αυτός ο ξένος είναι ο θάνατος. Στη χορογραφία αυτή ο Tom Schilling είναι επηρεασμένος από τη γνωστή σύνθεση του Schubert και το γνωστό τραγούδι του Schubert, Der Tod und das Mädchen, η κόρη και ο θάνατος. Στο τρίτο αυτό μπαλέτο, το τελευταίο του τρίπτυχου που παρακολουθούμε στη Θεσσαλονίκη, χορεύουν τους κύριους ρόλους. Η κόρη είναι η Hannelore Bay, πρίμα μπαλαρίνα του μπαλέτου της Komische Oper. Θάνατος είναι ο Thomas Hartmann και τα ζευγάρια είναι η Nadia Zdatumova,
ο Γιούργεν Χόλμαν, ο Κρέσμαν Μπρουκ και ο Βέρνερ Μέντε. Κοιτάω κάτω γιατί κοιτάω τα ονόματα γιατί δεν τα θυμόμουν όλα απ' έξω. Και είμαστε έτοιμοι για να πάμε τώρα για το τρίτο και τελευταίο μπαλέτο της βραδιάς, που είναι η Εσπερινή Χωρή, σε μουσική Franz Schubert και χορογραφία Tom Schilling. Ήταν η Εσπερινή Χωρή του Tom Schilling πάνω σε μουσική του Franz Schubert. Τη χόρεψαν χώρη Hannelore Bay, Bar, Θάνατος Thomas Hoffman, Ζεγάρια Ναδιές Δοκίνουδα, Γιούργεν Χόλμαν, Ζίγκερ Τρέσμαν Μπρουκ και Βέρνερ Μέντε. Από το θέατρο της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη, παρακολουθήσαμε το μπαλέτο της Φόνης Σόπερ στο Βερολίνο, πρωτεύουσα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Και τώρα οι δύο πρωταγωνιστές, η Hannelore Bay και ο Thomas Hoffman, η κόρη και ο θάνατος. Μια χορογραφία μελαγχολίας, αγάπης, ελευθερότητας, ανοιξιάς, θανάτου. Κυρίες και κύριοι, από τα Δημήτρια και από τη Θεσσαλονίκη, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, σας ευχόμαστε καλή σας νύχτα.